Λένε ότι για να είστε Everest, βασικό είναι η ψυχολογία. Στην αρχή δεν τους καταλαβαίνεις. Είναι σαν εμάς, με υποχρεώσεις και άγχος για να τα προλάβουν όλα. Όμως είναι διαφορετικοί. Είναι εκείνοι που τολμούν να κάνουν αυτά που κανείς δεν πίστεψε ότι μπορούν. Που έχουν βαλθεί να αλλάξουν τα πάντα προς το καλύτερο. Εκείνοι που ονειρεύονται τα μεγάλα, τα σπουδαία. Η Χριστίνα Φλαμπούρη είναι μια γυναίκα που ονειρεύτηκε την κορυφή. Και την κατέκτησε. Όταν πρώτη φορά στάθηκα στην ψηλότερη κορφή της Ελλάδας, ονειρεύτηκα την ψηλότερη κορφή του κόσμου. Πολύ νέα τότε στο κομμάτι της ορειβασίας, το κράτησα μέσα μου και απλά έφτιαξα το πλάνο για να γίνει πραγματικότητα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι τι θα κάνω με τη δουλειά μου. Πώς θα μπορέσω να φύγω 2 μήνες από την εργασία μου. Όταν άρχισε να φτάνει ο χρόνος, για να φύγω για το Everest, άρχισα να επικοινωνώ αυτό το όνειρό μου με πολλούς συναδέλφους στο γραφείο. Και συνειδητοποίησα ότι το εμπόδιο που έβλεπα εγώ δεν το έβλεπε κανένας άλλος. Ήταν μόνο στο μυαλό μου. Συχνά με ρωτάνε τι θυσίες έχω κάνει για να φτάσω στην κατάκτηση της ψηλότερης κορφής του κόσμου. Για μένα δεν ήταν θυσίες. Όλη αυτή η προσπάθεια χρειαζόταν για να καταφέρω να πετύχω το στόχο μου. Άρα αυτό που λέω είναι ότι ήταν απλά κάποιες πιο δύσκολες στιγμές για να αισθανθείς την ευτυχία και τη χαρά όταν έχεις καταφέρει το στόχο. Υπήρχαν πολλές φορές που σκέφτηκα να τα παρατήσω. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, σκεφτόμουν πώς θα ένιωθα αν πάταγα τη στέγη του κόσμου. Μόλις φτάσαμε στα 8.000 μέτρα, στο Camp Fort Everest. Λένε ότι για να ανέβεις στο Everest, βασικό είναι η ψυχολογία. Δεν μπορούσα άλλο να περιμένω να φτιάξει ο καιρός. Λίγες ώρες πριν την κορφή, πραγματικά ένιωθα ότι όλοι οι συναδελφοί μου του Παπαστράτος μου στέλνουν θετική ενέργεια και ήταν σαν να μην τα κατάφερα μόνοι μου, ήταν σαν να ήμασταν όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο Χίλαρη. Είπε ότι δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερο ταλέντο ή να είσαι εξωπραγματικός για να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Χρειάζεται να είσαι ένας απλός άνθρωπος που θα βάζεις υψηλούς στόχους και θα δουλεύεις με πάθος και πολύ σκληρά για να το καταφέρεις. Thank you.